Παράλληλα με την είδηση αυτή λοιπόν από το αστυνομικό ρεπορτάζ, υπάρχει και το άλλο κομμάτι, η άλλη πτυχή, η πιο κοινωνική, η πιο ανθρώπινη. Η σύζυγος λοιπόν, η Βικτόρια Ικαρίδα, ένα κορίτσι το οποίο είχε μια δική του ξεχωριστή και στο χώρο της μόδας λαμπρή πορεία. Διότι το κορίτσι αυτό ήταν γνωστό στο χώρο της μόδας πολύ πριν τη δούμε και εδώ στο show του Sky, στο My Style Rocks. Είχε διακριθεί χρήσλα σε διεθνείς διαγωνισμούς. Ήταν ένα πρόσωπο αγαπημένο και για τους φωτογράφους, αλλά και για καμπάνιες και βέβαια ένα πρόσωπο αγαπημένο και των Ελλήνων σχεδιαστών στις πασαρέλες τους. Σε όσες πασαρέλες τέλος πάντων με την εποχή της κρίσης μπορούμε να έχουμε σε αυτή τη χώρα. Ο Γιάννης ο Τόγκος δεν ήταν η πρώτη φορά που συνεργαζόταν με τη Βικτόρια. Έχει πάρα πολλές. Ήταν ένα από τα αγαπημένα κορίτσια που έβλεπες πάντα στις πασαρέλες της Κάθι Χέιντελς. Και νομίζω ότι ήταν και ένα από τα κορίτσια που του δίνατε εκεί στην Κάθι Χέιντελς στον Νίκο Μόδας. Και πράγματα πολύ σημαντικά για την κάθε φορά, για την κάθε σας συλλογή. Αναμφισβήτητα. Και θέλω να εκφράσω και τα συλληπιτήριά μου, γιατί λυπάμαι πάρα πολύ για αυτό που συνέβη στη Βικτόρια. Είναι τραγικό το γεγονός να μένει μια γυναίκα με δύο παιδιά και ιδίως όταν είναι μια κοντινή φίλη που έχουμε συνεργαστεί πολλές φορές και λυπάμαι ειλικρινά πάρα πολύ για αυτό το κομμάτι και για αυτή την κοπέλα, συγγνώμη. Είσαστε και χθες το βράδυ μαζί λοιπόν. Ήμασταν τη στιγμή το βράδυ που μαζί. Κάποια αφαιρούσαν τη ζωή του συζύγου της. Η Βικτόρια ήταν εκεί στη λάμψη της επίδειξής σας, ετοιμαζόταν, ήταν πολύ χαρούμενη. Μιλήστε μας για το τι έγινε χθες το βράδυ. Δεν μπορώ να σας πω πάρα πολλά, διότι ήρθε ένας φίλος της, μπήκε στα καμαρίνια ένας φίλος της και την πήρε και εξαφανίστηκε. Στα μέσα της επίδειξης. Στα στη ροή, μέσα της επίδειξης. Μέσα στη ροή τι της ώρα επίδειξης. Ξεκίνησε η επίδειξη. Η επίδειξη ξεκίνησε 9.30, 9.35. Γύρω στις 10 θα έλεγα περίπου, έτσι. Μπήκε ένας φίλος στα καμαρίνια. Εγώ δεν καταλάβαινα τι συνέβαινε. Συγγνώμη λίγο, τι ώρα Θεοδόση, 8 και... Μισή, τι ώρα τι μετά ώρα τις 8, 9 παρά, αρχίζουμε να ειδοποιούμαστε εμείς εκεί γύρω στις 9 ότι υπάρχει μία δολοφονία. Άρα, που σημαίνει ότι 8.30 με 9 παρά σημειώθηκε το περιστατικό. 8.30 λοιπόν σημειώθηκε το περιστατικό. Εκείνη την ώρα στις 8.30 η Βικτόρια ετοιμαζόταν προφανώς. Ετοιμαζόταν βέβαια. Ετοιμαζόταν, κάναμε την επίδειξη, αρχίσαμε στις 9.30 και γύρω στις 10, δεν είχα ρολόι εκείνη τη στιγμή, δεν θυμάμαι. Μπήκε ένας φίλος της κολλητός και την πήρε και φύγανε. Μετά καταλάβαμε και συνειδητοποιήσαμε, μετά το πέρασε επίδειξη, γιατί ήμασταν γύρω στα 50 άτομα μαζεμένοι σε 60 τετραγωνικά στα καμαρίνια. Και μετά από αυτό καταλάβαμε τι είχε συμβεί, το ακούσαμε, το διαβάσαμε στο ίντερνετ. Για την ακρίβεια, 9 η ώρα ακριβώς έχουμε την επίσημη ενημέρωση. 9 είναι επίσημη. Την ώρα λοιπόν που έχανε ο σύντροφός της τη ζωή του, εκείνη λοιπόν σε αυτό το πολύ τρυφερό ροζ νεφάκι που ζει αυτή η κούκλα, δείτε τι ανέβαζε στο Instagram. Μπορούμε να το δούμε, το έχετε αυτό, γιατί είπαμε να το προβάλλουμε, μπορούμε να το δούμε. Τι έγινε, έπεσε το φως. Τραγική ειρωνία. Τραγική ειρωνία.